Του Συμβουλίου του Συλλόγου μας, σας καλωσορίζω για ακόμη μια χρονιά εδώ στο σπίτι μας. Για την καθιερωμένη κοπή της βλάχητης φυσικά πίτας. Σας εύχομαι η νέα χρονιά να σας χαρίσει υγεία, ευημερία και δημιουργικότητα. Ό,τι δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε πέρσι, εύχομαι όλα να γίνουν πραγματικότητα φέτος. Η χρονιά που πέρασε για το σύλλογό μας ήταν πλούσια σε δραστηριότητες. Με όρεξη, προθυμία και δουλειά του Διοικητικού Συμβουλίου, της χωροδιδασκάλου, των χορευτών αλλά και των μελών μας, διοργανώσαμε γλέντια, εκδρομές, τη γιορτή της βλάχικης πίτας, συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις του Δήμου μας, στις απόκριες και σε άλλες, στις πανελλήνιες όμως. Οπότε σας περιμένω να έρθετε για να πούμε έναν διοικητικό απολογισμό για την τριετία μας. Δυστυχώς θα περάσω σε ένα δυσάρεστο γεγονός. Η χρονιά που πέρασε στιγματίστηκε από μια μεγάλη απώλεια για το σύλλογό μας. Με τον αδόκητο χαμό του Αριστείδη του Τούσια, του δικού μας Άρη. Στον Άρη λοιπόν θέλω να αφιερώσω αυτή τη σημερινή μας εκδήλωση. Από τα ιδρυτικά μέλη ο Άρης αγάπησε το σύλλογο σαν παιδί του. Διετέλεσε αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών. Χοροδιδάσκαλος, χορευτής, πρωτοχορευτής, χοροδός ήταν πάντα ακίνητος και πρόθυμος να προσφέρει στο σύλλογο. Εγώ προσωπικά τον γνώρισα πριν πολλά χρόνια τον Άρη. Στα πρώτα χρόνια ίδρυσης του Συλλόγου τον είχα χοροδιδάσκαλο. Στη συνέχεια τον γαμάρωνα σαν χορευτή, σαν πρωτοχορευτή. Στη συνέχεια γίναμε συγχορευτές. Χορεύαμε μαζί, πηγαίναμε ταξίδια, εκδρομές, γλέντια. Καλή χρονιά, υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για την τιμή που κάνετε για τον Άρη, γιατί ήταν αγαπητός στο Σύλλογο από μικρός. Χορευτής, χοροδάσκαλος και πάντα κοντά στο σύμβουλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ομοσπονδία διοργανώνει το Πανελλήνιο Αντάμωμα κάθε χρόνο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση με 2.500 χορευτές, τριήμερες εκδηλώσεις. Που μπορούμε να φέρουμε είναι μια εκδήλωση εξωστρέφειας που αν μπορέσουμε με την αντιπεριφέρεια, το Δήμο μας και την περιφέρεια να το φέρουμε εδώ στην Άουσα. Ευχής έργων θα ήταν για να δώσουμε μια ομορφιά, να δείξουμε και τι είναι η βλάχη και να δούμε ότι η Άουσα αγκαλιάζει τέτοιες εκδηλώσεις και έχει. Δηλαδή έχουμε μέρη υπέροχα, έχουμε την Άουσα. Στο Σύλλογο να έχετε γεροί, με υγεία, με πολλές δράσεις, με σημαντικές δράσεις. Με σημαντικό πολιτιστικό έργο αλλά και με σημαντικές εκδηλώσεις και μνήμης και συνέχεια του Συλλόγου. Τώρα σε μια τέτοια πρόταση, έτσι όπως με την έκπληξη που έκανε η Πρόεδρος, προφανώς η απάντηση είναι απόλυτα θετική. Εξάλλου είσαστε, έχετε και φλέβα. Φλαχή. Είναι τα 100. Μόνο δήμαρχος, ο κύριος Γιαννούλης, η κυρία Πατζή. Νομίζω ότι αν ψάξουμε λίγο παραπάνω, όλοι έχουμε πολύ φλέβα. Αλλά πέρα από τη φλέβα, ούτως ή άλλως αναπτυξιακά, να το δούμε και συνολικά, και για λόγους πολιτιστικούς, για λόγους σημαντικούς, για λόγους παράδοσης, μνήμης και αγάπης, θα ήταν ευχής έργο να διοργανώσουμε σε συνεργασία με το Σύλλογο, με την Περιφέρεια και εμείς ως Δήμος μια τέτοια κλίμακα δράση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες δράσεις στο Δήμο μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοια σωματεία τα οποία έχουν αυτού του είδους την εξωστρέφεια και προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε, Πρόεδρε, ο οποίος είναι πρόεδρος με την επόμενη εβδομάδα, με πολύ χαρά, με πολύ αγάπη να προχωρήσουμε και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να έχουμε μια σημαντική τέτοια εκδήλωση στον τόπο μας. Εγώ και πάλι να σε ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας και βλάχικη πίτα.